πρόσφατα γαλάκια μας. Σωστός. Πάντα. Σωστός. Είτε υπάρχει προνοϊός, είτε δεν υπάρχει. Στη ζαχαροπλαστική και στη μαγειρική πάντα. Τι το διαβάσει. Όποιος και να στείλε, μην το διαβάσεις. Γκούτης, γκούτης. Μιλήσαμε τώρα προς λίγο. Λοιπόν, εδώ το κακάο, το χαρτάνια, δεν θα το ανοίξουμε από τώρα. Αυτό που θα χρειαστούμε αγγλικά είναι 250 γραμμάρια βιτάν. Αν και δεν είπαμε τι θα φτιάξουμε ένα κορμό ωραίο για το σπίτι του Αβραμόπουλου. Αφού σήμερα έχει ρεπό. Λοιπόν, να ζεσταθεί το μάτι. Έχουμε ανοίξει σωστό. Το σωστό έχουμε ανοίξει. Ξέρω εγώ, για να δεις. Μια χαρά, μια χαρά. Έλα, το σωστό είναι, εντάξει. Δεν το βάζουμε σε πολύ δυνατή φωτιά. Απορροφητήρα κάνουμε δουλειά. Ας τον απορροφητήρα, απορροφητήρα δεν χρειάζεται κάτι. Κι αλλιώς δεν θα κάνουμε και πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο γλυκό. Με 4-5 υλικά. Πάρα πολύ εύκολο. Αφήνουμε εδώ να λιώσει το βιτάν. Ανοίγουμε. Νουνού, συμπληρωμένο. Θέλει ιδιαίτερη τεχνική. Όχι, δεν θέλει καμία ιδιαίτερη τεχνική. Με το που λιώσει. Ρε παλιοφώκια, το γλύφεις. Ναι, λοιπόν, ωραίο. Με το που λιώσει το βιτάν, θα ρίξουμε μέσα το συμπυκνωμένο. Το ζαχαρούχο γάλα, το ζαχαρούχο. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Σε πολύ λίγο χρόνο. Κονιάκ θα χρειαστούμε. Ναι, θα δάξουμε 20. Ναι, θα χρειαστούμε λίγο κονιάκ. Ίσα ίσα, λίγο. 20 ml, 30. Βέβαια, άμα είναι να φάνε και μικρά παιδιά, μπορούμε αντί να βάλουμε κονιάκ μέσα, να βάλουμε λίγο χυμό πορτοκαλιού. Τώρα εμείς θα το φτιάξουμε κανονικά με λίγο κονιάκ. Έτσι κι αλλιώς ο Αβραμόπουλος δεν έχει ακόμα παιδιά εδώ στην οικογένεια. Λόγω κορονοϊού δεν μπορεί να έρθει κανένα ξαδερφάκι, κανένα νηψάκι, τίποτα. Μήπως ίσως να σγίσουμε το κονιάκ, γιατί έχουμε και ζυγαριά. Το κονιάκ θα βγει στο τέλος, μην αγχώνεσαι. Ωραία, σου βγάζω μια μερίδα. Βάλουμε και το ζαχαρούχο, το κακάο, τα μπισκότα, στο τέλος θα μπει το κονιάκ. Άμα μείνουμε ευχαριστημένοι, θα πάρουμε υλικά που κάτω να φτιάξουμε και ένα cheesecake μετά. Σεφ. Παρακαλώ. Σεφ, μας πεις πόσο θέλεις, να βάλουμε. Αργότερα, κάτσε, μην βιάζεις τη σχολή. Πρέπει να αναπνεύσει. Βιάζει το σχολείο. Πρέπει να αναπνεύσει. Ωραία. Βάλε λίγο. Βάλε special oil. Βάλε μια κουταλιά τη σούπα, καλή. Οκ, είμαστε κομπλέ, είμαστε κομπλέ, είμαστε κομπλέ. Μπορεί να δοκιμάσει λίγο. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ, οκ, είχα. Μήπως θα βάζανε και ξύσμα πορτοκαλιού, σεφ. Λοιπόν, στον κορμό μπορεί να βάλει καθένα οτιδήποτε. Μπορεί να βάλει και καρύδια άμα έχει. Μπορεί να βάλει φουντούκια. Μπορεί να βάλει διάφορα, ό,τι θέλει ο καθένα. Μάλιστα. Ναι, εγώ τώρα θα κάνω ένα κορμό τον απλό, δηλαδή με 4-5 υλικά. Ωραία. Δηλαδή, το βούτυρο, 250 γραμμάρια βούτυρο. Ναι. Ένα ολόκληρο ζαχαρούχο. Αν θέλουμε να βάλουμε λιγότερο βούτυρο, μπορούμε. Είναι αυτή. Αναλόγω πόσο ποσότητα θέλει να βάλει. Βέβαια, το κάνω να βάλει τόσο βούτυρο και από εκεί και πέρα. Για το πόσο περισσότερο θέλει να είναι την ποσότητα. Είναι τα μπισκότα. Σεφ, με συγχωρείς που το λέω. Πες μου. Σήκωσε λίγο την κατσαρόλα. Νομίζω ότι το μάτι είναι το μικρό που έχει χρησιμοποιήσει. Όχι, είναι εδώ. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά άμα σηκώσει την κατσαρόλα, είναι στο κέντρο. Μήπως θες να πάμε σε άλλη κατσαρόλα να λιώσει. Είμαι κομπλέ, είμαι κομπλέ. Α, θες σιγανή φωτιά δηλαδή. Ναι, το μυστικό αυτό είναι. Φωτιά. Ωραία. Άρα το μυστικό είναι. Με το πουλιό στο βούτυρο. Με το πουλιό στο βούτυρο. Ναι. Ένα εδώ το βουτυράκι μας. Χαμηλώνω λίγο το. Να ρίξα περισσότερο επίτηδες πριν. Για να μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Λοιπόν, βλέψτε εδώ. Με το που αρχίσει και λιώνει όλο το βούτυρο, με το που λιώσει όλο. Μάλιστα. Θα ρίξω μέσα το ζαχαρούχο. Άψογα. Θα το ανακατεύσω. Εδώ αυτό, και μετά, ναι. Κατευθείαν θα ρίξω το κακάο μέσα. 120 γραμμάρια περίπου κακάο. Εγώ να ρίξω λίγο ξύσμα πορτοκαλιού που μου αρέσει. Αφού σου αρέσει να ρίξει λίγο. Ωραία. Ή ξύσμα πορτοκαλιού, μπορεί να βάλει και λίγο χυμό πορτοκαλιού. Να στύψει ένα πορτοκάλι και να το και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι.
Επιτρέπετε. Επιτρέπετε, εννοείται, ό,τι θέλετε. Ο κορμός στην ουσία είναι ένα γλυκό κιόλας, τόσο από εύκολο, έτσι είναι και μοσαϊκό τον κορμό. Μπορώ να το φτιάξει ο καθένας με ό,τι του αρέσει μέσα. Άλλο μπορεί να βάλει φιστίκια, άλλο μπορεί να βάλει καρύδια, άλλο σκουτούκια, άλλο αμύγδαλα. Τα κύρια συστατικά του είναι το βούτυρο, το ζαχαρόκο γάλα, τα μπισκότα φυσικά και το κακάο. Άμα θέλει κάποιος, μπορεί να το φτιάξει και με σοκολάτα dessert της Nestlé. Να βάλει δύο ολόκληρες σοκολάτες μέσα. Ή λευκές και με λευκή σοκολάτα γίνεται ο κορμός. Ό,τι αρέσει τον καθένα. Εδώ πέρα έχει σχεδόν λιώσει το βουτυράκι μας. Δεν χρειάζεται να ρίξουμε απορροφητήρα κάτι, κι αλλιώς δεν μαγειρεύουμε. Γλυκό θα φτιάξουμε, ούτε θα μυρίσει κάτι. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι είμαστε έτοιμοι. Έχει λιώσει το βουτυράκι. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, θα γίνει πολύ έντονο. Το πορτοκάλι έχει έντονη μυρωδιά. Ωραία. Έλα να δεις εδώ πέρα που έχει λιώσει σχεδόν όλο το βούτυρο. Έχει γίνει σαν κρέμα. Και τώρα αυτό που θέλω να μου κάνεις είναι να μου ρίξεις όλο το ζαχαρόκο μέσα. Σιγά σιγά. Όλο μέσα μπορεί να δεν υπάρχει θέμα. Αργά γρήγορα. Πώς νομίζεις εσύ. Ρίξτε το, βλέπεις πόσο είναι. Ναι, βλέπω έχει γίνει. Όλο μέσα. Όλο μέσα. Όλο μέσα. Όλο, όλο, όλο. Αν θες πάρει κουταλάκι μετά, θα το ρίξω όλο μέσα. Για να θες πάρει κουταλάκι και φάτο. Ή με δαχτυλάκι. Δεν θα στραγγίξει, σεφ. Θα στραγγίξει. Είναι συμπυκνωμένο σου λέω έτσι κι αλλιώς. Το ζαχαρούχο και κολλά. Δεν πειράζει. Θα σκουπίσεις. Θα μου κάνεις πουτάνα την κουζίνα για να μαγειρέψεις εσύ. Για να δω. Εντάξει. Άμα θες, πάρε κουταλάκι και φάτο. Όχι, 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 δεν είμαι. Άμα θες, πάρε κουταλάκι. Δεν είμαι έγκυος. Ωραία. Λοιπόν. Να ρίξουμε τώρα και το ξύσμα πορτοκαλιού. Λοιπόν, θέλω να ρίξω και τώρα το ξύσμα πορτοκαλιού. Το ξύσμα πορτοκαλιού και το κονιάκ. Και μετά να το βάλεις, λες τα μπισκότα μετά στο τέλος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα είναι. Τώρα, άμα θες, λαμπάτο και εσύ. Και τώρα. Είπαμε, ο κορμός είναι ένα πολύ εύκολο γλυκό. Ο καθένας μπορεί να το φτιάξει όπως του αρέσει. Να προσθέσει δηλαδή υλικά της αρεσκίας. Λοιπόν, θέλω να μου ανοίξει λίγο το κακάο. Ναι, να το σταγγίξω λίγο μέχρι τη τελευταία του σταγόνα. Μπορώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλω για να μην χάνουμε χρόνο. Κάτι μου θυμίζει. Εντάξει, το έχεις εσύ όλο, εντάξει. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, φέρε μου γρήγορα το κακάο να το ρίξουμε μέσα. Γιατί έχουμε κάτι να κάνουμε. Και δεν χρειάζεται να καεί. Αρπάζει πάρα πολύ εύκολα να ξέρεις. Το χαμηλό το βάλω στο 3. Λοιπόν, αρπάζει πάρα πολύ εύκολα να ξέρεις. Από κάτω. Ναι, ναι, το βούτυρο και τα λοιπά. Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Λοιπόν. Okay. Εντάξει, το έσταξες. Το έσταξα. Μάλιστα. Λοιπόν, άνοιξε μου. Εσύ, εγώ έχω και ψαλιδάκι στο πρώτο σιρτάρι. Για να το κάνω σιρτάρι για πιο εύκολα. Ωραία. Ωραία. Ψαλιδάκι. Και ρίχνουμε. Λοιπόν, όλο το κακάο μέσα. Και θα ανακατεύσουμε τώρα. Μέχρι να γίνει ομογενοποίηση. Θα γίνει εδώ πέρα, λες και είναι σοκολάτα. Λες και είναι μια ρευστή σοκολάτα. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει. Χειτήκαν λίγο απ' έξω, δεν πειράζει. Κακά είναι το κακάο, πάντα πετάγεται. Να ξέρεις αγόρι μου. Ανακατεύουμε καλά τώρα. Μέχρι να γίνει όλο λίγο. Να πάρει έτσι χρυσαφένια. Όπως είναι μια... Μια σοκολάτα ζεστή, όπως είναι μια νουτέλα, δηλαδή τα μπισκότα. Δεν μου φοβάσαι και να σπάσουμε το γλυκό που φτιάχνουμε, σπασμένα μπισκότα είναι. Άρα το πετάμε, έτσι.
Ναι, να κατακάω το βρετάνιο. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Μπορεί οποιοδήποτε να τη φτιάξει, άμα έχει καλικά σπίτι. Το έχω σε σιγανή φωτιά, όπως βλέπετε. Γιατί όχι, αρπάζει, μαύρο. Αρπάζει πολύ εύκολα. Βάλαμε κακάο μέσα. Βάλαμε 125 γραμμάρια κακάο. Πέσω μπαλίτσα, βάλε καρμάστε. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Αρχίζει και γίνεται πιο μεταξενιές, πιο... παίρνει μια γυαλάδα. Λοιπόν. Γρανάζα. Ναι. Έχουμε και κόσμο. Άξιζε θα μας γαμίζει και κουλερώνεις. Λοιπόν. Καλησπέρα σας, γεια σας. Φτιάχνουμε ένα κορμό, ένα μοσαϊκό όπως το λέμε. Ένα πολύ εύκολο γλυκό. Λοιπόν, baby, άσε το κινητό και απέναντι και σπάσε μου, άνοιξε μου τα μπισκότα. Να αρχίσω να τα ρίχνω μέσα. Βλέπεις εδώ, ε. Βλέπετε πως τρέχει σοκολάτα. Λοιπόν. Τι μεγέθους σπασίματα. Θα σπάσω. Δεν χρειάζεται σπάσιμο ιδιαίτερο να ξέρεις. Εδώ. Ένα σπάσιμο στην ουσία. Δεν χρειάζεται να το γίνει τρίματα. Έχεις ανοίξει πόσα, έχεις ανοίξει. Ένα. Ωραία. Θέλουμε κι άλλο μισό. Εντάξει, και δύο να βάλουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Α, θες και δύο. Ναι, θα λείπουν μέσα επί τόπου. Και ολόκληρα. Ολόκληρα τώρα. Θα σπάσω τώρα. Άνοιξε με εσύ και το δεύτερο, ανακατεύω. Τώρα θα χρειαστεί να αφήσω την κουτάλα να βάλω χεράκι μέσα. Μήπως θες σίγουρα λίγο κουταλάκι. Λοιπόν, σβήνω τη φωτιά, δεν υπάρχει λόγο να την έχω ανοιχτή. Άρα δουλεύεις με τη θερμοκρασία που έχει κατσαρόλα και το μάτι. Ναι, ναι. Τώρα θα κολλήσουν όλα μαζί. Βλέπεις το μαζί. Κανονικά θέλει 1,5 πακέτο. Ωραία. Τα βάζω πίσω, μην αγώνεσαι. Θα βάλω περισσότερα. Θα σου βγει πιο πολύ ποσότητα. Βάζω εμείς τώρα που έχουμε εδώ. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνω στο μάτι τη φωτιά. Η συνταγή αυτή ο Άξιο Πετρετζίκης από μένα την είχε μάθει. Πότε? Πάνε 19 χρόνια, 2010 ήταν. Ένα καλοκαίρι είχαμε βρεθεί στο πόρτο ράφτη. Τι να πω, και κόσμο να κάνουμε δεν υπάρχει. Βλέπεις πως γίνεται. Το βλέπεις εδώ. Θα χειρίσουν οι γυμνά, δεν χρειάζεται άδεια. Για να ανακατευθούν πιο καλά πρέπει να βάλω το χέρι μου μέσα. Δεν μπορώ να ανακατευθούν αλλά με την κουτάλα. Δώσε, δούλεψε τα λίγο. Με την θερμοκρασία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνεις τώρα. Μάλιστα. Θέλω να μου ρίξεις λίγο το κονιάκ μέσα. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε δείξει νωρίτερα, εντάξει, δεν πειράζει, ό,τι λέει και να δει. Τι κονιάκ ήταν αυτό? Μη σκέφτεσαι να το. Όχι, 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 ήταν αρμανιάκ. Δεν ήταν κονιάκ, θέλω να δω αν θα... να σου το εξηγήσω κιόλας. Είναι αρμανιάκ. Δηλαδή... από το ακριβώς απέναντι χωριό του κονιάκ. Μάλιστα. Απλά το κονιάκ είναι πιο γνωστό. Και τα δύο φτιάχνουν εξαιρετικής ποιότητας μπράντι.
Θα καθαρίσουμε στο τέλος. Και τώρα τι θέλεις? Εσύ τι ξέρεις ότι θέλω να κάνω τώρα? Για πες μου πάλι εδώ. Για πάτε μυαλό να λειτουργήσει λιγάκι. Να πάρουμε μια λαδόκολλα να το χύσεις μέσα. Μάλιστα. Για να μπορέσεις να το μαδοποιήσεις. Οπότε αφήνεις το κινητό σου. Θα σου δώσω φόρμα μακρόστενη. Άμα έχεις τη φόρμα μακρόστενη. Ναι, και με αυτό γίνεται μια χαρά. Ό,τι θέλω καθένας, είτε σε φόρμα μπορεί να γίνει, είτε με λαδόκολλα. Μάλιστα. Θα το βουτυρώσεις. Δεν ξέρω πώς έχει. Όχι, δεν πειράζει τίποτα. Δεν πειράζει. Ωραία. Αυτή είναι ωραία η φόρμα. Θα πάρει πολύ ωραίο σχήμα. Θα κόβεται και θα είναι καταπληκτικό. Λοιπόν. Έχει κάποιο κατσαρολάκι ανοιχτό. Βάλτε το λίγο. Βάλει το νερό για να μην κολλήσει. Ας το κλείνω εγώ. Και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω εδώ είναι το... είναι η δύσκολη της εργασίας. Δεν υπάρχει καθόλου δύσκολη διεργασία. Είτε είχαμε λαδόκολλα, αυτό που θα κάναμε ήταν. Θα είχαμε εδώ πέρα την κατσαρόλα μας, το κατσαρολάκι μας. Τώρα που είναι και το σχήμα αυτό εδώ είναι πολύ εύκολο. Άμα το βάζουμε στη λαδόκολλα, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σαν μια καραμελίτσα στην ουσία, το κλείναμε γύρω γύρω από το πλάι, να κάνουμε τα κουτσιτάκια τέλος πάντων. Αυτή την τζαραπλαστική την εξάσκησες πολύ στο Βραζιλιανό. Στο Βραζιλιανό έκανα πατέντες, αλλά όχι, αυτή από μικρός από το σπίτι, όταν καθόμουν κανιά φορά δεν είχα να κάνω, έτρωγα αγγλικά για να παχαίνω κιόλας περισσότερο. Βλέπεις, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι ώρα ξεκινήσαμε? Τίποτα. Περισσότερο μιλάμε παρά παράγουμε έργο. Βλέπεις πόσο εύκολο είναι. Και ευτυχώς δεν βάλαμε και παραπάνω μπισκότα. Είδες, θα μας πάει ακριβώς όσο θέλουμε για να γεμίσει το σκεύος. Αυτή η κατσαρόλα εδώ θέλει υποχρεωτικά νερό μετά για να μην κολλήσει. Πρέπει να την πλύνουμε με ένα χαρτάκι, είναι εντάξει. Τι χαρτάκι, είναι εντάξει, βλέπεις το κακά μέσα. Προτάζεις είσαι. Λοιπόν. Εγώ ρε πούσε γραμμούλη. Τι σου φτιάχνω ρε πούσε. Τι σου φτιάχνω ρε πούσε. Άμα έχεις και άχνη ζάχαρη μπορείς στο τέλος, όταν θα γίνει το γλυκό, θα βάλουμε μια ώρα στην κατάψυξη τώρα. Έχουμε άχνη ζαχαρή. Δεν χρειάζεται κάτι τώρα. Απλά στο τέλος και πάνω το σερβίρι θα μπορούμε να προσπαλήσει λίγο άχνη ζάχαρη από πάνω για ομορφιά. Να φύγει και η μαυρίλα. Να φύγει και όλα αυτή η μαυρίλα. Ωραία. Άκη. Μια χαρά. Λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν. Βγάζουμε. Γάντια. Οπότε τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ναι. Σου είπα, είναι πολύ εύκολο λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για να γράψω. Το βάζουμε στην κατάψυξη για μία ώρα και μετά το βγάζουμε, το κόβουμε και το βάζουμε στην πύρση μετά. Δεν χρειάζεται να στην κατάψυξη. Είναι ένα γλυκό ψυγείο. Λοιπόν, έχουμε χρόνο στην κατάψυξη. Όχι.